Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Τμήμα Ανατολικών Σπουδών και πρώην βουλευτής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ήρθατε, κύριε Λαπαβίτσα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να τα πούμε με τρόπο ενδιαφέροντα για τους ακροατές. Όπως πάντα, με τον κύριο Λαπαβίτσα, η συζήτηση έχει πάντα ενδιαφέρον. Κύριε Λαπαβίτσα, πρόσφατα δημοσιεύσατε στο προσωπικό σας blog ένα άρθρο με τίτλο «Αυτάρεσκα συνέδρια και μεταπολίτευση». Και αναφερθήκατε σε ένα συνέδριο που έγινε από την Καθημερινή για τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, που συναντήθηκαν εκεί οι ελίτ και οι πολιτικές και των διανοούμενων, που όπως όχι μόνο επειδή το λέτε εσείς, αλλά επειδή το είδα και στην ειδησιογραφία, όλοι συμφωνούσαν σε όλα, κυρίως τα γεωπολιτικά θέματα, χωρίς να εντοπίζουν τους μεγάλους εθνικούς κινδύνους και γενικώς παρουσιάστηκε μια κατάσταση για πολλούς πλασματική ευημερίας και εφορίας, ανάπτυξης, οικονομικής ισορροπίας. Είναι έτσι τα πράγματα, πού βαδίζουμε τελικά? Κοιτάξτε, κύριε Δαμαβολίτη, το συνέδριο αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό και έγραψα το άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε που το ανάρτησα στο blog μου. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί περίμενα από τους ταγούς της χώρας μας, ήταν εκεί οι πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, καθηγητές κτλ. Περίμενα από όλον αυτόν τον κόσμο να πει κάποια πράγματα επί της ουσίας, δηλαδή το πού πηγαίνουμε ως χώρα, να κάνει μια αξιολόγηση και της οικονομίας και της κοινωνίας και της θέσης μας στο παγκόσμιο περιβάλλον. Και να υπάρξει αντιπαράθεση απόψεων, να υπάρξει κάποια συζήτηση που θα λέει δεν πάμε καλά εκεί, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, στραβά βαδίζουμε και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το νόημα αυτών των συζητήσεων, ξέρετε. Δεν υπήρξε τίποτα τέτοιο. Υπήρξε μια συμφωνία γενικώς ότι τα έχουμε πάει γενικώς πολύ καλά στη μεταπολίτευση. Είχαμε κάποια προβληματάκια, μερικά πράγματα δεν πήγαν όπως τα θέλαμε. Αλλά γενικώς η χώρα μας σημείωσε επιτυχία τα 50 χρόνια αυτά και βαδίζουμε καλά. Θεμελιώθηκε η δημοκρατία μας. Δεν τα πήγαμε άσχημα πολύ, ξέρω εγώ, στα οικονομικά. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων δεν τα πήγαμε και άσχημα. Γενικώς είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία της χώρας μας και πρέπει να ανασκουμποθούμε για να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Και πώς θα ανασκουμποθούμε? Κυρίως πρέπει να χρειαζόμαστε συνένεση, να μην καυγαδίζουμε μεταξύ μας και φυσικά να προσπαθήσουμε περισσότερο. Κοινό καφενείο. Αυτά είναι κουβέντες καφενείου. Ναι, αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό στο κεντρικό ζήτημα, παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, βιομηχανία κτλ. Τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι το οποίο δεν το πιάνουμε καθόλου το τελευταίο διάστημα? Γι' αυτό δεν ακούστηκε τίποτα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι είναι η ελληνική οικονομία σήμερα, από την οποία πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, το πώς κινείται η κοινωνία μας έχει να κάνει με το πώς κινείται η οικονομία μας και πώς εντάσσεται στον παγκόσμιο γίγνεσθε. Γι' αυτό ακούστηκαν ελάχιστα πράγματα και τίποτα που να έχει ενδιαφέρον. Γιατί αν το δει κανείς ψύχρεμα, όπως οφείλει να το κάνει, και με τα μάτια του οικονομολόγου, θα διαπιστώσει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσίασε το συνέδριο. Υπάρχουν βαθύτατα δομικά και άλλα προβλήματα που δεν είναι καλή ιονή για τη χώρα μας. Να το κάνω όμως λίγο πιο έτσι λεπτομερές για όσους μας ακούνε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βραχυπρόθεσμα, δηλαδή αν κοιτάξουμε πώς κινούμαστε αυτούς τους μήνες που περάσανε και τον προηγούμενο χρόνο, μπορεί κανείς να πει ότι πάμε καλά. Με την έννοια ότι υπάρχει σχετική μεγέθυνση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, η ενεργία μειώνεται και τέλος πάντων οι επιχειρήσεις κινούνται, ένας κλάδι πολύ των μικρομεσαίων κινούνται, δηλαδή υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οικοδόμοι και άλλοι κινούνται και τέλος πάντων υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν πάμε άσχημα, δεν ζούμε τέλος πάντων. Βεβαίως, αν το δει κανείς πιο ψύχρεμα και ψάξει παραπέρα, θα δει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που με το ζόρι τα φέρνει βόλτα. Πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά αυτό είναι σιωπηλό, βουβό και αόρατο. Τέλος πάντων, όμως, και να έχει βραχυπρόθεσμα, αν το δει κανείς, μπορεί να ισχυριστεί, όπως κάνει αυτή η κυβέρνηση, ότι τέλος πάντων η χώρα μας είναι πάρα πολύ επιτυχημένη. Θα σας πω πιο κάτω γιατί γίνεται αυτό. Αλλά και ένα που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι η σύγκριση με το μεσομακροπρόθεσμο. Και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάνε τα συνέδρια αυτά στα οποία αναφερθήκατε. Όχι το τι συμβαίνει σήμερα, αλλά το τι θα συμβεί μεθαύριο σε ένα χρόνο από τώρα. Αν το δει λοιπόν κανείς μεσομακροπρόθεσμα, διαπιστώνει ότι η ελληνική η οικονομία αυτή τη στιγμή αυτή
είναι ένα κακέκτυπο της οικονομίας που είχαμε μέχρι το 2008, όταν χτύπησε η παγκόσμια κρίση, που μετά οδηγηθήκαμε στην καταστροφή της δεκαετίας του 2010. Είναι ένα κακέκτυπο αυτής της οικονομίας. Είναι ακόμα χειρότερη από την οικονομία που είχαμε τότε. Θα διαπιστώσει ότι κυριαρχούν οι υπηρεσίες χαμηλής παραγωγικότητας. Θα διαπιστώσει ότι ο παραγωγικός τομέας, η βιομηχανία δηλαδή, και ο κατασκευαστικός τομέας είναι πιο αδύναμοι από αυτό που ήταν τότε. Θα διαπιστώσει ότι ο αγροτικός τομέας είναι ακόμα πιο αδύναμος από ό,τι ήταν τότε. Θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν επενδύσεις. Ότι η παραγωγικότητα της εργασίας συνολικότερα δεν ανεβαίνει. Και θα δει δηλαδή ότι μέσω μακροπρόθεσμα αυτός ο οικονομικός σχηματισμός που είναι η χώρα μας δεν μπορεί να ενταχθεί στον παγκόσμιο γίγνεσθε με καμία επιτυχία τη στιγμή αυτή. Είναι στο περιθώριο και στο περιθώριο θα μείνει. Διότι για να φύγεις από το περιθώριο πρέπει κάτι να κάνεις δομικό. Δεν έχει γίνει τίποτα δομικό. Απολύτως. Που να βλέπω εγώ τουλάχιστον. Αυτό που έχει βγει μετά τα χρόνια της κρίσης είναι, όπως σας είπα, ένα κακέκτυπο της προηγούμενης οικονομίας που μας οδήγησε στην κρίση, μόνο που είναι ακόμα περισσότερο ελεγχόμενη, ακόμα περισσότερο φυλακισμένη από ένα πλαίσιο νόμων που υπέβαλαν οι δανειστές και τα μνημόνια, μια οικονομία που δεν έχει προοπτική ανάπτυξης. Για να κλείσουμε το κενό που μας προκάλεσε η μεγάλη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, θα περάσουν ακόμα πολλά χρόνια. Για να κλείσουμε το κενό, σας επαναλαμβάνω. Όχι για να πάμε πιο πέρα. Για να ανακάμψουμε ως εισόδημα. Θα περάσουν πολλά χρόνια ακόμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτό θα περίμενα να κουβεντιάσει το συνέδριο της καθημερινής και να μας πει γιατί γίνεται. Δεν άκουσα τίποτα από αυτό. Απολύτως. Και αυτό δείχνει ότι δεν πάμε καλά, όπως καταλαβαίνετε. Όταν οι ταγοί της χώρας συζητούν και δεν βάζουν το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, τότε δεν πάμε καλά, όπως καταλαβαίνετε, σε κανένα επίπεδο. Και να φανταστώ τώρα ότι όταν πρέπει να έχουμε αποτελέσματα, το σχέδιο καταρτίζεται τώρα και παίρνει ένα βάθος χρόνου για να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα από τη στιγμή που θα γίνουν τολμηρές ενέργειες, έτσι. Βεβαίως. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει διάγνωση, όπως γίνεται πάντα όταν έχουμε κάποια ασθένεια και η ελληνική οικονομία είναι ασθενής. Πρέπει καταρχήν να υπάρξει διάγνωση. Η διάγνωση δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Σας είπα τα βασικά χαρακτηριστικά. Τα συμπτώματα είναι προφανή. Ο παραγωγικός τομέας της χώρας μας είναι εξαιρετικά ασθενικός. Ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος είναι ωφελημένος τον χρόνο που μας πέρασε, δεν έχει καμία δυναμική που να βλέπω εγώ. Δεν έχει δηλαδή, δεν σημειώνει, δεν βοηθάει την παραγωγικότητα της εργασίας και την γενικότερη κίνηση της κοινωνίας. Και όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, εκεί τα πράγματα είναι σε παράλυση. Βαθύτατα τα προβλήματα. Η ελληνική γεωργία δεν πάει πουθενά. Είναι διαφορετική από τόπο σε τόπο. Άλλη γεωργία της Κρήτης, άλλη γεωργία της Μακεδονίας. Αλλά όπως και να το κάνεις, συνολικά ο πρωτογενής τομέας έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ξεκινά λοιπόν κανείς από εκεί και λέει, τι πρέπει να κάνει, να κάνοντας τη διάγνωση. Η διάγνωση εδώ, για να το κάνω και πιο λεπτομερές, είναι αυτή που σας είπα πάνω κάτω. Αλλά ας κοιτάξουμε τη θεραπεία. Η θεραπεία είναι κάποιο είδους βιομηχανική πολιτική. Βιομηχανική με την ευρεία έννοια. Όχι με το να φτιάξουμε απλώς και μόνο βιομηχανίες, αλλά παρεμβατική πολιτική που να ανατάξει το παραγωγικό ιστό. Να σας πω ότι αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πρώτης γραμμής θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν θα περίμενα, πάντα είχα μια εναλλακτική στάση στα οικονομικά, ποτέ δεν θα περίμενα ότι οι επίσημες ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο συχνά το τελευταίο διάστημα θα αναφέρονται σε βιομηχανική πολιτική. Ανακαλύφθηκε ξανά η βιομηχανική πολιτική, σας επαναλαμβάνω με την ευρεία έννοια. Στη χώρα μας δεν έχει... Στη χώρα μας δεν γίνεται καν συζήτηση γι' αυτό. Αυτό βέβαια ίσως έχει να κάνει και με το πώς αντανακλάται στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική ο Τραμπ, ας πούμε, πήρε τα μεγαλύτερα ποσοστά στις περιοχές που είχε από βιομηχανοποίηση, έτσι. Οπωσδήποτε έχει να κάνει με αυτό, αλλά έχει να κάνει και με τη συνειδητοποίηση, ειδικά από πλευράς Αμερικανών, ότι χωρίς βιομηχανική πολιτική δεν θα ανατάξουν τον παραγωγικό του τομέα. Στην Ευρώπη η ίδια συζήτηση γίνεται με χειρότερους όρους και με χειρότερα μέτρα. Ο Biden, για παράδειγμα, έχει
ακολουθήσει πολιτική την τελευταία διετία, που είναι εξαιρετικά παρεμβατική στη βιομηχανία, με παροχή πιστώσεων και τόνωση του παραγωγικού ιστού σε πολλά επίπεδα που έχουν να κάνουν και με τα περιβαλλοντολογικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιμείται, αλλά είναι πολύ μικρότερη η απόδοση και η παρέμβαση. Και θα σας πω και γι' αυτό, γιατί επηρεάζει και τη χώρα μας. Στη χώρα μας, όπου θα πρέπει να έχουμε πρώτο θέμα τη βιομηχανική πολιτική, σας επαναλαμβάνω με την ευρεία έννοια, δεν το συζητάμε. Η κυβέρνηση αυτή είναι τόσο νεοφιλελεύθερη μέσα στο μυαλό της που δεν θέλει να το κουβεντιάσει. Δεν το θέτει επιτάπητος. Και τι κάνει δηλαδή, τι πολιτική ακολουθεί, θα σας πω τι πολιτική ακολουθεί. Ακολουθεί η πολιτική χαμηλών μισθών. Αυτό είναι. Στο μέτρο που έχει βιομηχανική πολιτική είναι χαμηλή μισθή. Αυτό είναι. Αυτό αντιλαμβάνονται ως πολιτική που θα μας βάλει στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Κρατάμε τους μισθούς χαμηλά και κρατώντας τους μισθούς χαμηλά βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας και ελπίζουμε ότι και οι εγχώροι καπιταλιστές και οι ξένοι θα κάνουν επενδύσεις. Οι εγχώροι δεν κάνουν επενδύσεις. Η επένδυση είναι νεκρή στη χώρα μας από πλευράς εγχώριων κεφαλαιούχων. Οι απέξω κεφαλαιούχοι δεν επενδύουν στο παραγωγικό ιστό. Επενδύουν στα ακίνητα, επενδύουν στα διάφορα χαρτιά χρηματοπιστωτικά και άλλες τέτοιες υπηρεσίες. Αυτό δημιουργεί μια φούσκα στα ακίνητα, η οποία επιτείνεται και από τον τουρισμό. Και έτσι φτάνουμε να έχουμε το πλασματικό κλίμα ευημερίας. Αυτή είναι η οικονομία που έχουμε σήμερα. Είναι μια οικονομία απαθέστατη, ασταθέστατη και η οικονομία της φούσκας. Μια ερώτηση μόνο σε αυτό. Επειδή μιλήσατε για χαμηλούς μισθούς, η χαμηλή μισθή που είναι στο μεγάλο φάσμα το κοινωνικό, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό, δεν δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα σε αυτή τη λεπτή ισορροπία? Ακριβώς αυτό είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, το 1/3 και παραπάνω, υποφέρει από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ παρουσιάζεται μια εικόνα πλασματικής ευημερίας για τους λόγους που σας ανέφερα, και ακριβώς επειδή η μισθή είναι χαμηλή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων δεν καταφέρνει καν να βάλει επαρκή διατροφή στο τραπέζι. Αλλά αυτό το κομμάτι, δηλαδή, υποφέρει το κομμάτι αυτό από τους χαμηλούς μισθούς και από τον πληθωρισμό. Ο οποίος πληθωρισμός στα βασικά είδη διατροφής είναι υψηλότερος από ότι κατά μέσο όρο. Το κομμάτι λοιπόν αυτό του ελληνικού πληθυσμού, το 1/3 και παραπάνω, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τη στιγμή αυτή. Πράγμα το οποίο δεν ομολογείται, δεν συζητιέται και δεν μπαίνει επιτάπητος. Ή το συνέδριο της Καθημερινής ούτε καν το ανέφερε που να είδα εγώ με σοβαρούς όρους. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτή την αντίφαση στην οποία αναφερθήκατε, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την κοινωνία μας σε βάθος χρόνου. Να πω κάτι ακόμα εδώ. Ναι. Γιατί είναι τόσο επίμονος ο πληθωρισμός, ειδικά στα είδη βασικής ανάγκης, για μεγάλα κομμάτια του ελληνικού λαού? Εδώ βλέπει κανείς αυτό που σας είπα πριν, ότι η οικονομία που προέκυψε είναι κακέκτυπο της προηγούμενης. Είναι η οικονομία που προέκυψε μετά την κρίση που βιώσαμε. Είναι κακέκτυπο της προηγούμενης και τα προβλήματα παρουσιάζουν ακόμα χειρότερα. Δύο παράγοντες, κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικοί στο γιατί ο πληθωρισμός για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα είναι τόσο επίμενος και τόσο δύσκολος πέρα από τους χαμηλούς μισθούς. Ο πρώτος παράγων είναι ότι δεν υπάρχει φυσικά ανταγωνισμός. Όσο πιο πολύ μιλάνε για τον ανταγωνισμό στην κυβέρνηση και στο νεοφιλελεύθερα θα φέρουν ανταγωνισμό και θα κάνουν, τόσο μικρότερη είναι η πραγματικότητα του ανταγωνισμού. Το εμπορικό κεφάλαιο στη χώρα μας είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένο. Ειδικά στα σούπερ μάρκετ και αλλού. Σε στενή επαφή με το ξένο κεφάλαιο, επίσης το εμπορικό. Και εδώ υπάρχει μια πολιτική η οποία κατευθύνει τις τιμές αντλεί υπερκέρδη από τη χώρα μας, επιβάλλοντας τιμές οι οποίες μικρή σχέση έχουν με τις διεθνείς τιμές. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα αυτό και έχει να κάνει με την κυριαρχία της οικονομίας μας, πάνω στην οικονομία μας, από ένα μικρό αριθμό κεφαλαιούχων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τις καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μετά τα μνημόνια. Αυτή η πραγματικότητα. Αυτό προέκυψε. Και δεν είναι μόνο στον εμπορικό τομέα, απλώς ο εμπορικός τομέας είναι ενδεικτικό. Δεικτικός του τι συμβαίνει. Ο δεύτερος λόγος είναι φυσικά η πολύ χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας στη χώρα μας. Η παραγωγικότητα της εργασίας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο
στο πώς κινούνται οι οικονομίες. Όταν μια οικονομία έχει χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλό αριθμό ανόδου της παραγωγικότητας, αυτό έχει ένα σωρό επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και γενικότερα. Η χώρα μας πληρώνει την πολύ χαμηλή παραγωγικότητα και την ανύπαρκτη άνοδο της παραγωγικότητας εργασίας όσον αφορά αυτά τα βασικά είδη τα οποία επηρεάζουν τη ζωή των λαϊκών και εργατικών στρωμάτων. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι βασικοί κατά την άποψή μου και θα πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν επιτάπητος για να βρεθεί κάποια λύση, κάποια απάντηση, γιατί η συσσόρευση έφλεκτης ύλης είναι μεγάλη για στιγμή, στο κοινωνικό επίπεδο. Εκτός όλα τα υπόλοιπα που μας περιγράψατε, είδα ότι στο κείμενό σας έχετε πάρει και στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα και βάζετε στο τραπέζι με έτσι ένα πατριωτικό αίσθημα και το νούμερο ένα κίνδυνο, το νούμερο ένα πρόβλημα που υπάρχει για την Ελλάδα, που είναι ο ανταγωνισμός ο γεωπολιτικός που υπάρχει με την Τουρκία. Παρουσιάζεται δηλαδή εκ παραλλήλου την εξέλιξη και στο ΑΕΠ και στο κομμάτι των επενδύσεων και κούρετε τον κόδωνα του κινδύνου για κάτι το οποίο έχει αυξητική τάση και αρνητικό προς εμάς. Ο λόγος που το έκανα αυτό, μάλλον δύο λόγοι ήταν που το έκανα αυτό, και φυσικά δεν είναι στόχος μου να τρομοκρατήσω κανέναν, ούτε να πω ότι πρέπει να στρατιωτικοποιηθούμε περαιτέρω, δεν ήταν αυτός ο σκοπός ο δικός μου, ήταν να θέσω στα μάτια των γνωστών να παρουσιάσω την εικόνα μιας χώρας η οποία πραγματικά έχει επιτύχει την τελευταία 50 ετία σε πραγματικό επίπεδο και όχι στο πλασματικό και εικονικό στο οποίο έχουμε επιτύχει εμείς κατά πώς μας θα είπε το συνέδριο της καθημερινής. Ήθελα να δείξω τι πραγματικά σημαίνει ιστορική επιτυχία, γιατί η σύγκριση στην οποία αναφερθήκατε γίνεται στο άρθρο αυτό έτσι γρήγορα. Ακριβώς την περίοδο αυτή, δηλαδή λίγο πριν τη μεταπολίτευση και όλες τις δεκαετίες που ακολούθησαν. Η σύγκριση φυσικά είναι, δηλαδή δεν, όταν το κοιτάει κανείς, του κόβεται η ανάσα. Όταν δει κανείς δηλαδή τι συνέβη στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν και τι συνέβη στο κατακεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων και των Τούρκων την περίοδο που μας πέρασε, αυτές τις δεκαετίες, δηλαδή λες εντάξει, καταλαβαίνεις αμέσως. Και θα σας το πω και πέρα από τα στοιχεία, θα σας το πω και έτσι με τρόπο πιο άμεσο. Θυμάμαι τη δεκαετία του 70, όταν είχα, τότε ήμουν νεαρός φοιτητής, είχα ξεκινήσει να πάω στην Βρετανία για σπουδές και τα λοιπά και παρακολουθούσαμε όλη μας την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμάμαι λοιπόν τότε ότι το ελληνικό εισόδημα συνολικά δεν ήταν πολύ μακριά από το τουρκικό. Εννοώ δηλαδή η παραγωγή της χώρας μας. Αν συνέκρινε κανείς τη χώρα μας ως συνολικό μέγεθος και την Τουρκία ως συνολικό μέγεθος, δεν ήμασταν πολύ μακριά. Ήταν μεγαλύτερη η τουρκική οικονομία, αλλά δεν ήταν καν διπλή. Δηλαδή ήταν ζήτημα να είναι 1/3 μεγαλύτερη από την ελληνική ή κατά το 50%. Και φυσικά το κατακεφαλήν εισόδημα, γιατί ο πληθυσμός της Τουρκίας ήταν πολύ μεγαλύτερος και τότε, ήταν σαφώς μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Τριπλάσιο, τετραπλάσιο. Δηλαδή εμείς θεωρούσαμε τότε τον εαυτό μας ότι ήμασταν από μια πολύ πλουσιότερη χώρα σε σχέση με την Τουρκία. Πολύ φτωχότεροι ήμασταν βέβαια σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά σε σχέση με την Τουρκία. Κατά κεφαλήν δεν υπήρχε σύγκριση. Κάντε τη σύγκριση τώρα και θα δείτε. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Τουρκίας 50 χρόνια αργότερα, ή τέλος πάντων 45 χρόνια αργότερα, είναι τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο του ελληνικού. Και το κατά κεφαλήν εισόδημα, ανάλογα με το πώς θα το υπολογίσει κανείς, των Τούρκων δεν είναι μακριά από το ελληνικό. Ακόμα και αν υπολογίσει κανείς μόνο το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Αν το υπολογίσει στη βάση της αγοραστικής δύναμης, είναι το ίδιο ίσως και μεγαλύτερο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το 1 ευρώ πάει στη χώρα μας μια απόσταση, στην Τουρκία πάει μεγαλύτερη. Γιατί τα πράγματα είναι και κατά αναλογία φτηνότερα. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι στο οικονομικό πεδίο, που είναι και η πραγματική πηγή της ισχύως των κρατών και των εθνών, από εκεί πηγάζει η ισχύς. Και όχι από το τι όπλα θα ψωνίσει κανείς. Όταν το δει κανείς αυτό, δεν υπάρχει σύγκριση. Καταλαβαίνει κανείς ότι δίπλα μας πλέον ορθώθηκε ένας οικονομικός γίγαντας, με τα δικά μας μέτρα, ο οποίος μας κοιτάει και υποτιμητικά. Και το λέω αυτό γιατί στο συνέδριο της Καθημερινής ακούστηκαν διάφορα. Γιατί μας βλέπουν έτσι οι Τούρκοι, ενώ μας βλέπαν άλλοτε σαν ίσους. Γιατί μας βλέπουν έτσι. Γιατί δεν είμαστε ίσοι. Είναι πάρα πολύ απλό. Κάποτε
στο οικονομικό πεδίο υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά που ήταν υπέρ ημών. Σήμερα δεν υπάρχει. Αυτό φαίνεται του γυμνού οφθαλμού. Όποιος έχει πάει στην πόλη και έχει δει τι γίνεται ή σε άλλες περιοχές της Τουρκίας, το βλέπει κατευθείαν, δεν χρειάζεται εμένα να το πω. Φαίνεται. Όπως φαίνεται πάντα η οικονομική ανάπτυξη. Τώρα, υπάρχουν προβλήματα στην Τουρκία, τεράστια. Δεν υπάρχει καπιταλισμός χωρίς προβλήματα. Τεράστια. Υπάρχουν κομμάτια του τουρκικού πληθυσμού που ζορίζονται, πάρα πολύ μεγάλα. Υπάρχουν εργατικά κομμάτια τα οποία έχουν δυσκολίες και δεν θέλουν αυτό που γίνεται, βεβαίως. Κανείς δεν αντιλέγει προς αυτό. Κανείς. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η σκληρή πραγματικότητα που βλέπουμε. Θα μου πείτε, γιατί έγινε αυτό, σε τι οφείλεται? Η ανάπτυξη, ξέρετε, είναι πολύ σύνθετο πράγμα. Δεν μπορώ να το μαζέψω με δύο λόγια, δεν γίνεται. Η ανάπτυξη, αν υπήρχε απλή συνταγή, θα την είχα προτείνει και θα είχα πάρει το Νόμπελ της Οικονομίας πριν από πολλά χρόνια. Αλλά δεν υπάρχει απλή συνταγή. Είναι ένα σύνθετο και σύνθετη διαδικασία που ευνοεί διαφορετικά κομμάτια του πληθυσμού. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη, δεν είμαστε όλοι υπέρ της ίδιας μορφής της, γιατί άλλοι κοιτάνε το πορτοφόλι τους και άλλοι κοιτάνε τι γίνεται στην κοινωνία και στον τόπο. Αλλά όπως και να έχει, όποια και να είναι η προσέγγιση, όσο και να διαφέρουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χωρίς επενδύσεις ανάπτυξη δεν γίνεται. Τελεία. Αυτό είναι κανόνας. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις. Στην επένδυση θα κοιτάξουμε λοιπόν, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Όταν κοιτάξει κανείς τις επενδύσεις, το πράγμα μιλάει μόνο του. Μιλάει μόνο του και μιλάει πεντακάθαρα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί τα πινακίδια που έχετε αναρτήσει στο άρθρο σας έχουν πιάνουν το νήμα από το 1960 και μετά και δείχνει όλη την εξέλιξη της οικονομίας που βέβαια, για να φτάσουμε έτσι προς το τέλος, όλο αυτό έχει να κάνει και με την αμυντική βιομηχανία που το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Γι' αυτό βλέπουμε και η αμυντική βιομηχανία του Τουρκία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Εμείς είχαμε κολλήσει μόνο σε προμήθειες εξοπλισμών που ήταν τότε και οι μίζες στη μέση και όλο αυτό το παρασιτικό που είχαμε, η παρασιτική προσέγγιση περί εξυγχρονισμού. Όλα αυτά όμως που λέτε είναι πολύ σημαντικά. Καλό είναι οι έχοντες και κατέχοντες να βγουν από τη θερμοκοιτίδα που βρίσκονται, που αυτό είναι μια αντανάκλαση. Αυτό που περιγράψατε στην Καθημερινή είναι μια αντανάκλαση, ας πούμε, με αυτό που συμβαίνει στις ελίτ. Και να διαπιστώσουν ότι ο ανταγωνισμός στο διεθνές περιβάλλον είναι πολύ σκληρός και αυτό που όλο περιγράφεται έχει πραγματικά ένα πατριωτικό αίσθημα ευθύνη, γιατί όπως λέει ο Θουκυδίδης, όποιος θέλει να κάνει πόλεμο ή κινδυνεύει να εμπλακεί, πρέπει πρώτα να δει πώς θα τον χρηματοδοτήσει. Και πέρα λοιπόν από πατριωτικές κορώνες που μπορεί να εκφράσει κάποιος για το θέμα του εξοπλισμού, είναι πολύ σημαντικό ότι εσείς περιγράφετε τον εσωτερικό θόλο και έτσι με αυτό, αν θέλετε κάτι τελευταίο να προσθέσετε για να κλείσουμε. Θα σας πω. Καταρχήν, στόχος μου δεν ήταν να τρομοκρατήσω ή να τρομάξω κανένα. Δεν λέω αυτό, έτσι θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί μπορεί να παρερμηνευτεί αυτό που έγραψε. Στόχος μου ήταν να παρουσιάσω τα πράγματα έτσι ψύχραμα. Αναφερθήκατε στην πολεμική βιομηχανία, που είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της τουρκικής οικονομίας πλέον και πολύ ισχυρό και τεχνολογικά και παραγωγικά και όσον αφορά τις εξαγωγές. Είναι αδύνατο να αναλυθεί η πορεία της τουρκικής βιομηχανίας τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να αναφερθούμε στο πολεμικό. Είναι αδύνατο. Δύο πράγματα θα σας πω γι' αυτό. Τόσο πολύ δηλαδή έχει συμβάλει. Ναι, βεβαίως, αναμφίβολα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό της βιομηχανικής παραγωγής στο πολεμικό πλέον. Δύο πράγματα θα σας πω γι' αυτό. Το πρώτο είναι το εξής. Η πορεία αυτή της τουρκικής οικονομίας ξεκίνησε μετά την εισβολή στην Κύπρο. Διότι, αν θυμάστε, είχαν επιβάλει τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπάργκο στην Τουρκία λόγω της χρήσης αμερικανικών όπλων στην εισβολή στην Κύπρο. Και ως αντίδραση στο εμπάργκο, η τουρκική ελίτ αποφάσισε ότι θα στήσει δικιά της βιομηχανία για να μην εξαρτάται από τέτοιες αποφάσεις ξένων παραγόντων. Εδώ βλέπετε με τη μία καταρχήν τη διαφορετική στάση όσον αφορά την ιστορία και τον κόσμο ανάμεσα στην τουρκική ελίτ και στη δικιά μας. Δεν μπορώ να φανταστώ τη δικιά μας ελίτ να το κάνει ποτέ αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το κουβεντιάσουμε άλλη φορά ίσως. Πάντως η τουρκική άρχουσα τάξη πήρε την απόφαση αυτή και προχώρησε σιγά σιγά, μεθοδικά, σταδιακά στο σχηματισμό πολεμικής βιομηχανίας.
τους πήρε 5 δεκαετίες περίπου. Δεν είναι, γιατί δεν, αυτό δεν γίνεται σε μια μέρα, όπως καταλαβαίνετε. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρότατος. Οι τεχνολογικές απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και φυσικά την τεχνολογία δεν τη δίνει κανείς, ειδικά όταν είναι για τα όπλα. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να την αποκτήσεις ενδογενώς, να την μπορείς να την αξιοποιείς μόνος σου. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και θέλει πολλά χρόνια για να γίνει αυτό. Αυτό το λέω σε όσους νομίζουν, γιατί ακούω τον κύριο Δέντια να κάνει διάφορες δηλώσεις, ότι θα μπούμε τώρα και θα αρχίσουμε να παράγουμε. Καλά, κούνια που τον κούναγε. Γιατί για να αρχίσεις να παράγεις, θέλει να περάσουν πολλά στάδια για να φτάσεις σε τέτοιο σημείο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που έχω να πω γι' αυτό, που πάλι δεν συζητιέται και δεν γίνεται αντιληπτό στη χώρα μας, είναι το εξής. Η πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας είναι η ιδιοκτησία του στρατού. Να το έχετε υπόψη σας. Δεν είναι ιδιωτικές οι μονάδες. Δεν στηρίχτηκε δηλαδή η τουρκική κυβέρνηση σε πατριώτες, ιδιώτες, οι οποίοι θα παρήγαγαν τα όπλα μετά από παραγγελίες του τουρκικού κράτους ή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και βάζοντας τις προδιαγραφές και ούτω καθεξής. Όχι, όχι, δεν έγινε έτσι. Ο στρατός ο ίδιος είναι πλέον οικονομική επιχείρηση στην Τουρκία, να έχετε υπόψη σας. Κατέχει ο ίδιος, έχει ο ίδιος δικαιώματα ιδιοκτησίας. Είναι στρατιωτική ιδιοκτησία η πολεμική βιομηχανία. Και μάλιστα, για να καταλάβετε το μέγεθος του αυτού που συμβαίνει, ο στρατός ο ίδιος ο τουρκικός έχει και χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία που κινούνται στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Αυτόνομη, δηλαδή μια αυτόνομη δομή που έχει να κάνει και με το management και με τα οικονομικά και τα τεχνολογικά. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό δε είναι, να ξέρετε, χαρακτηριστικό της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας. Δεν υπάρχουν πολλά κράτη που λειτουργούν έτσι. Γιατί, ας πούμε, η Αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία είναι ιδιωτική. Έτσι, Raytheon και διάφορες άλλες τεράστιες εταιρείες, οι οποίες είναι κρατικοδίαιτες φυσικά, πολύ στενά συνδεδεμένες με το κράτος, αλλά είναι ιδιωτικές. Και αυτό είναι και ένας λόγος φυσικά που οι Αμερικανοί δεν μπορούν εύκολα σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πυρομαχικών και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό είναι πάλι μια άλλη ιστορία. Στην Τουρκία δεν ισχύει αυτό. Και το λέω αυτό γιατί στη χώρα μας ακούω διάφορα πρόχειρα. Θα μπούμε κι εμείς, θα κάνουμε τις βιομηχανίες μας, τις πολεμικές ξανά, είναι η ώρα, θα κάνουμε, να δείξουμε. Σας είπα, ο κύριος Δένδιας λέει πολλά. Και πώς θα γίνουν αυτά? Με ιδιώτες. Καλά, καλή τύχη. Αν επιχειρηθεί να γίνει αυτό, προσελκύοντας ιδιώτες και βάζοντας όρους και τα λοιπά, καλή τύχη είναι το μόνο που έχω να πω. Αυτό λοιπόν είναι δύο σημεία για την τουρκική πολεμική βιομηχανία που έχουν μεγάλη σημασία κατά την άποψή μου. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ευρύτερο πεδίο είναι φυσικά η συμβολή αυτής της βιομηχανίας της πολεμικής όσον αφορά την τεχνολογία και γενικότερα στην οικονομία γενικότερα και ο τόνος που δίνει όσον αφορά την κίνηση και του ιδιωτικού κεφαλαίου στην Τουρκία. Γιατί φυσικά εκμεταλλεύτηκαν οι Τούρκοι τα φτηνά μεροκάματα. Φυσικά, εννοείται. Αλλά το κύριο στοιχείο της προσπάθειας που κάνανε οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια είναι φυσικά η επένδυση. Είναι φυσικά η επένδυση και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο. Οι επενδύσεις είναι τεράστιες στην Τουρκία, τεράστιες. Δηλαδή είναι πέρα, δεν υπάρχει καμία σύγκριση με τη χώρα μας όσον αφορά τις ετήσιες επενδύσεις. Καμία, ειδικά όπως οι δικές μας έχουν καταρρεύσει πλέον σε ετήσια βάση. Αυτό έχει να κάνει με κρατική πολιτική, έχει να κάνει με την προστασία της χώρας αγοράς, έχει να κάνει με το ρόλο του κράτους στην οικονομία, το οποίο ναι μεν έχει νεοφιλελεύθερη προσέγγιση και νεοφιλελεύθερη στάση, αλλά υπάρχουν νεοφιλελευθερισμοί και νεοφιλελευθερισμοί. Δεν σημαίνει το να είσαι νεοφιλελεύθερος δεν σημαίνει ότι δεν δέχεσαι το κράτος, κάτι άλλο. Σημαίνει ότι χρησιμοποιείς το κράτος. Οι Τούρκοι το χρησιμοποιούν με τον δικό τους τρόπο και βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα. Βλέπουμε τα αποτελέσματα όσον αφορά τις επενδύσεις. Για να το γυρίσω και σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, για να μην μακρηγορώ και όλα και κουράσουμε και τους ακροατές. Όλα αυτά κατατείνουν προς ένα πράγμα για τη χώρα μας. Χρειαζόμαστε βιομηχανική πολιτική. Αυτό ακριβώς είναι βιομηχανική πολιτική. Χρειαζόμαστε δηλαδή μία ανάλυση η οποία να λέει αυτή είναι η κατάστασή μας, αυτά μας λείπουν και έτσι θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση νέου παραγωγικού ιστού. Αυτό δεν γίνεται χωρίς δημόσια παρέμβαση, δημόσια παρουσία, δημόσια ιδιοκτησία και συνεργασία με το ιδιωτικό.
Πάντως, κύριε Λαπαβίτσα, για να κλείσουμε, εκτός από το μοντέλο της Τουρκίας που μας περιγράψατε, και στην Ευρώπη έχει αλλάξει το μοντέλο λίγο, αλλά δεν θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε τώρα. Όχι. Αλλά έχει αλλάξει το μοντέλο και επανακρατοποιούνται αρκετές μονάδες, ιδιαιτέρως σε ευαίσθητους τομείς που είχαν να κάνουν, ας πούμε, με την άμυνα, όπως είναι ναυπηγεία, ξέρω εγώ, στη Γαλλία και δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, κύριε Λαπαβίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας. Σίγουρα τα θέματα είναι πάρα πολλά, δεν εξαντλούνται μια εκπομπή και θα έχουμε συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.